Σας άκουσα προσεκτικά χθες στο Δελτίο και λιγάκι για να σας ιντρικάρω, μήπως είναι βολικό άλοθη 7 χρόνια κρίσης να τα φορτώνουμε όλα εκεί, ότι αυτά τα γεγονότα έχουν παροξυνθεί στα 7 χρόνια κρίσης? Και ρωτάω ένα ψυχολόγο που ξέρω ότι ακτινογραφεί και την κοινωνία, υπό την έννοια ότι αν η κοινωνία νιώθει τόσο συμπιεσμένη 7 χρόνια που νιώθει, έχει άλλο τρόπο για να μην πλαντάξει. Να βγει στους δρόμους, αλληλέγγυοι, να διεκδικούν, να μην είναι παρετημένοι και να μην ξεσπάνε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Σαφέστατα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαχίνη. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς ο θυμός, αυτός ο θυμός, ο οποίος είναι δομικό στοιχείο γενικότερα του πένθους και αυτό που περνά γενικότερα η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 6-7 χρόνια πλέον, είναι ένα πένθος. Ο θυμός λοιπόν, ίσως τις περισσότερες φορές στρέφεται σε λάθος πρόσωπα, στρέφεται σε λάθος άτομα, στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι και το μόνο στοιχείο που εξηγεί την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, που παρατηρείται, θα έλεγα, όχι στατιστικά, ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στατιστικά, αλλά φαίνεται το ότι τελικά ίσως υπάρχει μια αύξηση ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία 6-7 χρόνια της μνημονίου. Και μια πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτός ο θυμός ίσως στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση, όπως έλεγα προηγούμενος. Ξέρετε, πολλές φορές το έχω πει ότι αυτό προϋποθέτει βεβαίως μια όχι τόσο σωστά δομημένη προσωπικότητα. Πολλές φορές το έχω πει ότι ίσως δεν είχε μόνο η οικονομία μας ξύλινα πόδια, κύριε Σαχίνη, είχε και η ψυχική μας υγεία ξύλινα πόδια. Ξέρετε, εγώ εξακολουθώ λίγο να είμαι επιφυλακτικός. Όχι με τη δική σας ερμηνεία, πολύ καλά κάνετε και πολύ σωστά το προσεγγίζετε. Προφανώς και έχουν αλλάξει και σταθερές αυτά τα χρόνια, τα 7, όχι μόνο στην κοινωνία ευρύτερα, αλλά και στην οικογένεια. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτά τα ζητήματα είναι έτσι στα 7 χρόνια ή τα 7 χρόνια απλά τα φέρουν πιο εύκολα στην επιφάνεια και τελικώς αυτό που λέμε οικογένεια έχει πολλά ταμπού? Ακριβώς ίσως το εννοείτε, το όπως ακριβώς ίσως το λέτε. Το λίγο πιο κοντά ίσως... στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας. Ναι, όπως ακριβώς το λέτε, όπως ακριβώς το εννοείτε. Ίσως αυτά τα 7 χρόνια ανέδειξαν προβλήματα που είχε η ελληνική οικογένεια. Ίσως αυτά τα 7 χρόνια μεγάλωσαν, γιγάντωσαν τα προβλήματα που είχε η ελληνική οικογένεια. Ξέρετε, ωστόσο, φαίνεται ότι ουσιαστικά η ενδοοικογενειακή βία είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκει τις περισσότερες φορές σε κλειστές πόρτες. Θα έλεγα αυτό φαίνεται και από στατιστικές. Ακόμα και τα ίδια τα θύματα δεν μιλούν, ξέρετε. Ίσως με βάση κάποιες παλιότερες έρευνες που έχουν υπάρξει, φαίνεται ότι περίπου το 4% των γυναικών μέσα στις οικογένειες έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση. Συστηματική σωματική κακοποίηση. Περίπου μία στις 25 γυναίκες ουσιαστικά μέσα στην οικογένεια. Από αυτές, κύριε Σαχίνη, κρατηθείτε μόνο περίπου το 8,8%, περίπου δηλαδή μία στις 10, για να μιλήσουμε τακτικά, θεωρείται σύζυγους βίαιους. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά αυτές οι γυναίκες ουσιαστικά έχουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αυτές οι γυναίκες δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, παρασιωπούν. Και αν θέλετε, όταν έχουν τολμήσει κάποια στιγμή να μιλήσουν στο οικογενειακό περιβάλλον, τις περισσότερες φορές το οικογενειακό περιβάλλον κάνει ανεπιτυχείς έτσι και ατυχείς παρενέσεις για κατερικότητα, για υπομονή, και θεωρούν ότι τα παραπάνω, το κοινωνικός περίγυρος δηλαδή, θεωρεί ότι τα παραπάνω είναι κρίσεις που περνούν και γενικότερα κάποια στιγμή το ζευγάρι θα τα βρει και θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Πράγμα που φυσικά δεν συμβαίνει, δεδομένου του ότι μιλούμε για αλλεπάλληλους βίας, οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν, και δυστυχώς κάθε φορά τα γεγονότα οξύνονται περισσότερο, κάθε φορά ο κύκλος της βίας έχει μικρότερη χρονική διάρκεια. Από εκεί δηλαδή που είχαν ένα περιστατικό βίας αρχικά, για παράδειγμα, μία φορά στους 6 μήνες ή στον ένα χρόνο, αργότερα μπορούμε να μιλούμε για ένα περιστατικό βίας σε 6 μήνες ή 3 μήνες, όλο ένα και μικρότερο δηλαδή κύκλος βίας. Δεν μου λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου, σε αυτό, καθ' αυτό το περιστατικό, και φυσικά εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστικές ούτε αστυνομικές αρχές, αλλά με τις προσλαμβάνωσες που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε να το ενσωματώσετε σε κλασικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με την τραγική κατάληξη που είχε βεβαίως στο Βρέφος, ή θεωρείτε ότι είναι ένα γεγονός που από μια τυχαία αλληλουχία οδηγεί σε έναν θάνατο δολοφονικό, έτσι? Ένα παιδί έχει δολοφονηθεί στην ουσία, αυτό έχει συμβεί, για μην τρελαθούμε τώρα. Στο κοινό λεγόμενο, δεν λέω εγώ νομικά. Λοιπόν,
Πού το κατατάσσετε δηλαδή, με τη μέχρι στιγμής εικόνα, έτσι, πάντα. Κύριε Σαχίνη, υπάρχουν 2-3 στοιχεία, θα λέγαμε, τα οποία ουσιαστικά το κατατάσσουν στην κλασική οικογένεια. Αν έχετε hands free, αποδεσμεύτε το, γιατί έχουμε ένα βόμβο εδώ και θέλω να σας ακούμε καθαρά. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Βεβαίως, ελάτε. Λέω λοιπόν το ότι τελικά υπάρχουν 2-3 στοιχεία που κατατάσσουν το συγκεκριμένο περιστατικό, κατατάσσουν το συγκεκριμένο γεγονός στο κλασικό γεγονός της οικογενειακής βίας. Θα έλεγα το πρώτο είναι το αλκοόλ. Ουσιαστικά ο πατέρας βρέθηκε με πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μιλούμε για έναν εξαρτημένο άνθρωπο από το αλκοόλ, ωστόσο η ενδοοικογενειακή βία τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με την εξάρτηση είτε από το αλκοόλ είτε από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, όπως για παράδειγμα την καΐνη ή ακόμα και την ινδική κάναβη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ένταση των χτυπημάτων. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν δει το βρέφος, που έχουν εξετάσει το βρέφος, το ατυχές βρέφος, νεκρό δυστυχώς πλέον βρέφος, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν μιλήσει για απίστευτη σφοδρότητα, απίστευτη ένταση χτυπημάτων, πράγμα το οποίο σαφέστατα δεν παραπέμπει απλά και μόνο σε ένα ατυχές γεγονός ίσως. Ναι, βεβαίως. Τώρα νομίζω ότι αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία ίσως φωτογραφίζουν το ότι μιλούμε για ενδοοικογενειακή βία. Ξέρετε, το τρίτο ίσως χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το ότι η ενδοοικογενειακή βία πηγαίνει μαζί, η βία κατά των γυναικών πηγαίνει μαζί με τη βία κατά των παιδιών. Δηλαδή, συνήθως κακοποιούνται συστηματικά τόσο οι γυναίκες όσο και τα παιδιά. Μιλούμε βεβαίως για ένα σωματικό, για ένα συζυγικό καυγά. Δεν ξέρω κατά πόσον υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν και άλλοι συζυγικοί καυγάδες, αλλά είναι ένα τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο που σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλούμε για ενδοοικογενειακή βία, όπου ουσιαστικά υπάρχει χτύπημα τόσο κατά της γυναίκας όσο και κατά του παιδιού. Σφοδρό δυστυχώς χτύπημα τόσο κατά του παιδιού. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι καθοριστικό ήταν το τι είπε ο διευθυντής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ακριβώς. Είναι τέτοια η σφοδρότητα. Εδώ υπάρχει μέχρι και στην ουσία ο αφιένας του παιδιού φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως υπομόχλιο, αλλά. Ακριβώς. Μου έκανε εντύπωση και θέλω να μου το σχολιάσετε. Πώς το αποκωδικοποιεί ένας ψυχολόγος όταν ακούει τη συντριπτική πλειοψηφία όσων γνώριζαν εν στενή ή εν ευρία έννοια το περιβάλλον να δηλώνουν. Περίπου έχω ευνηδιαστεί. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατο. Δεν έβγαζε τέτοια βιαιότητα. Για σας αυτό είναι ένα κλασικό δείγμα. Δηλαδή, πώς γίνεται να είμαι εγώ, να μιλήσουμε έτσι, στην καθημερινότητά μου, στους δίπλα να φαίνομαι normal, θα το πω απλά, έτσι. Και τελικά να βγαίνει τέτοιο ζώο από μέσα μου. Εντάξει, κύριε Σαχίνη, στη συντριπτική πλειοψηφία της ενδοοικογενειακής βίας μιλούμε για άτομα υπεράνω υποψία. Αυτά τα άτομα δηλαδή τα οποία θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε για άτομα της διπλανής πόρτας. Για άτομα τα οποία δεν είναι βία έξω από το σπίτι, δεν εκδηλώνουν βία συμπεριφορά δηλαδή έξω από το σπίτι. Γι' αυτό το λόγο πιθανά φαίνονται με ένα πολύ καλύτερο προφίλ, γι' αυτό το λόγο πιθανά και τα άτομα που υπόκεινται, που δέχονται την οικογενειακή βία, δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες, είναι και άτομα τα οποία δεν μιλούν. Και μάλιστα, για να μιλήσουμε έτσι και με στατιστικά στοιχεία περισσότερο, για να φωτογραφίσουμε περισσότερο, μιλούμε για άνδρες, οι οποίοι ανήκουν, όπως έλεγα και προηγουμένως, όλα τα κοινωνικά στρώματα. Απλά ξέρετε, αυτοί που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ίσως ξέρουν τις περισσότερες φορές να καλύπτονται. Από έρευνα του Κέντρου Υποδοχής Κακοποιημένων Γυναικών Αθήνας φαίνεται ότι έρχονται πρώτοι οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, μετά οι απόφοιτοι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που πιθανά είναι και άτομα τα οποία ξέρουν καλύτερα να καλύπτονται, και τέλος τα άτομα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου δυστυχώς εκεί έχουμε περισσότερο κλειστά στρώματα. Δηλαδή, κλειστά στρώματα. Δηλαδή, έχουμε άτομα τα οποία δεν μιλούν τόσο πολύ, θα καταγγέλνουν. Ναι, είναι η κατώτερη εκπαίδευση είναι αυτή που δεν πολύ μιλάει. Άρα, λοιπόν, κύριε Σαχίνη, μιλούμε για άτομα, όπως έλεγα, υπεράνω υποψίας, και δυστυχώς μιλούμε για άτομα τα οποία δεν παρουσιάζουν βία έξω από το σπίτι. Και το λέω δυστυχώς γιατί δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε αυτό το άτομο. Άρα, λοιπόν, ο κοινωνικός περίγυρος συνήθως μιλάει για ένα άτομο το οποίο είναι πολύ ήσυχο, πολύ συνεργάσιμο, πολύ ήρεμο, και είναι ένα άτομο το οποίο δυστυχώς δεν παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά μέσα στο σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, το ότι τα συγκεκριμένα άτομα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολλές φορές εκδηλώνουν και παθολογική ζήλια. Δηλαδή, ουσιαστικά ο άντρας που ζηλεύει τη γυναίκα
σε κάποια στιγμή δημιουργείς κοινές δηλωτυπίας, δεν αργεί να γίνει βίος, όταν φυσικά συντρέχουν και κάποια άλλα στοιχεία στην προσωπικότητά του. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή υποστηρίζω ότι αυτό το γεγονός, η σφοδρότητα, η βιότητα και το τρυφερό της ηλικίας που έχει σοκάρει, ίσως είναι μια καλή αφορμή να ανοίξουμε τη συζήτηση χωρίς ταμπού, ανοιχτά. Εγώ θα σου το πω. Υπάρχει μια συζήτηση από χθες το βράδυ, η οποία λέει το εξής. Κανείς δεν είναι μπροστά στο σκηνικό του καυγά, ξέρουν αυτοί που ήταν μπροστά. Ωραία. Το ερώτημα είναι, θέλω να μπούμε στην πλευρά των θυμάτων πια. Τι είναι αυτό που αποσβολώνει, αν συνέβη έτσι, δεν κάνουμε δίκη. Μια μάνα, την ώρα που νιώθει ότι επιτίθεται κάποιος στο παιδί της, όποιος και αν είναι, ακόμη και ο σύντροφός της, με μια κίνηση ικανή να το επιφέρει θανάσιμα πλήγματα, να το πω λαϊκά, η μάνα γίνεται λύκαινα. Δηλαδή θα πεθάνει η ίδια να του βγάλει τα μάτια. Εδώ φαίνεται, δεν ξέρω αν συνέβη έτσι, φαίνεται. Δεν με ενδιαφέρει να πω, αλλά θέλω να μου πείτε, μπορεί να είναι τόσο συντριπτικό το σοκ που να μείνεις μάρμαρο όταν είσαι μάνα? Μπορεί να είναι τόσο συντριπτικό το σοκ, κύριε Σαχίνη, ώστε να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμη. Από τη στιγμή που το συνειδητοποιήσεις, θα μπει στη διαδικασία και να θυμώσεις. Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της μητέρας. Προφανώς. Και άλλως γνωρίζουμε ότι η μητέρα ούτως ή άλλως βρίσκεται στη ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Έφυγε σήμερα από εκεί. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν την κατάσταση. Σαφώς μπορεί να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το γεγονός. Ωστόσο, όπως έλεγα και προηγουμένως, συνήθως οι σύζυγοι δεν μιλούν όταν αυτές και ακόμα και τα παιδιά τους δέχονται χτυπήματα. Ξέρετε, είναι πολλοί οι παράγοντες που κάνει τα άτομα να μην μιλούν, στις γυναίκες στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην μιλούν. Ίσως γιατί τρέπονται για αυτό που τους συμβαίνει. Ίσως γιατί φοβούνται τα αντίπεινα. Ίσως γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση φοβούνται μέσα σε ένα έτσι, περιβάλλον το οποίο λειτουργεί πολύ εκφοβιστικά απέναντί τους, φοβούνται λοιπόν ότι θα χάσουν τα παιδιά τους. Επίσης, θέλουν να αποφύγουν πολλές φορές το στίγμα της θυματοποίησης, το στίγμα δηλαδή το ότι είμαστε θύματα. Και επίσης, έχουν ένα απίστευτο άγχος, ένα απίστευτο φόβο του ότι αν φύγω, δεν έχω πού να πάω. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, τείνουν γενικότερα να υποβαθμίζουν τα περιστατικά βίας. Και συν τη άλλη, συνήθως μιλούμε για γυναίκες, κύριε Σαχίνη, που δεν είναι και οικονομικά ανεξάρτητες. Μιλούμε για γυναίκες που είναι εξαρτημένες οικονομικά από το πορτοφόλι του άντρα τύρανου. Και αν το πορτοφόλι, και εδώ μπαίνει η κρίση, έχει περιοριστεί και του άντρα τύρανου, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο σύντομα. Πείτε μου κάτι, θα μπορούσαμε να προσδώσουμε σε αυτά τα 7 χρόνια κρίσης, κατάπτωσης οικονομικής και κοινωνικής, που δεν μπορεί να αποτελούν διαρκώς το άλοθη βεβαίως, αλλά απ' την άλλη, το γεγονός ότι έχουμε γίνει πιο κλειστοί όλοι, δηλαδή όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού, ακόμη και το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μένει απ' έξω σε σχέση με το παρελθόν που επίσης έχουμε περιστατικά οικογενειακής βίας, αλλά λίγος πολύ, ασχέτως αν είναι ένα κοινό μυστικό, τα γνώριζαν περισσότεροι. Θεωρείτε ότι τώρα το τι συμβαίνει μέσα κάθε σπίτι το γνωρίζουν όλο και λιγότεροι? Ναι, θεωρώ ότι ίσως το γνωρίζουν όλο και λιγότερο. Θεωρώ το ότι γενικότερα είμαστε πιο κλειστοί, είμαστε πιο θυμωμένοι, είμαστε πιο περιορισμένοι στον ίδιο μας τον εαυτό. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το ότι τα χρόνια της κρίσης, από το 2006 ουσιαστικά οι πρώτες στατιστικές που έγιναν μέχρι το 2013-2014 πλέον οι στατιστικές που υπάρχουν, φαίνεται ότι η κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία έχει τριπλασιαστεί. Δηλαδή, όταν μιλούσαμε στην κατάσταση το 2006, στο μακρινό πλέον, ίσως 2006, θα γίνει για ποσοστά γύρω στο 3-4%, και φέτος μιλάμε πλέον για ποσοστά κοντά στο 10%. Μιλούμε για μια κοινωνία η οποία γενικότερα είναι περισσότερο φοβισμένη, για μια κοινωνία η οποία δεν μιλά, για μια κοινωνία η οποία είναι κλεισμένη στον εαυτό της, για μια κοινωνία που είναι περισσότερο θυμωμένη, αν θέλετε, και κοιτά ίσως όπως κατά το κοινό λεγόμενο να τη βολέψει, να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κρίση που έχει ενσκύψει και ίσως έχει αποδομήσει όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο το πορτοφόλι του Έλληνα. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Παπα-Νικολάου. Θέλω να μας πει αν θεωρεί ότι ισχύει αυτό που λένε, ότι πρέπει να έχεις και μια ροπή, μια προδιάθεση. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι στο DNA. Οι κοινωνικές συνθήκες το φτιάχνουν, αλλά εμφανίζεται αυτό σε άτομα με προδιάθεση? Φυσικά και υπάρχει ροπή, φυσικά και υπάρχει προδιάθεση, φυσικά και υπάρχουν διαγνώσεις οι οποίες γενικότερα δείχνουν το ότι κάποια άτομα είναι περισσότερο βία. Μιλούμε για παράδειγμα διαταραχές διαγωγής που εμφανίζονται ήδη από την παιδική ηλικία. Μιλούμε για παιδιά τα οποία εμφανίζονται επιθετικότητα σε ζώα.
για παράδειγμα σε διάφορους συνανθρώπους, σε διάφορους συμμαθητές, για παιδιά τα οποία δημιουργούν καταστροφή περιουσίας και η κρίση στην Κρήτη έχουμε καταγράψει πολλά παρόμοια περιστατικά και δυσακίνηση. Μιλούμε για εφήβους αργότερα που μπορεί να έχουν έτσι σχέση με απάτες ή κλοπές. Μιλούμε για ίσως εφήβους που κάνουν σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων. Μιλούμε λοιπόν για άτομα γενικότερα τα οποία σαφέστατα μπορεί να έχουν κάποια μορφή παθολογία, κάποια μορφή παθολογία που αν θέλετε ίσως δεν έχει γίνει αντιληφθεί ούτε από τον ίδιο το άτομο ούτε από το κοινωνικό του περιβάλλον. Πράγμα το οποίο αφήνει ακάλυπτο τόσο φαρμακευτικά όσο και ψυχοθεραπευτικά το πάσχον άτομο. Άρα το πιο ανησυχητικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ειδικά στη σωματική διαχείριση τα θύματα γίνονται θύτες σε ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, σε ένα ποσοστό 60%. Δηλαδή 6 στα 10 θύματα θα γίνουν αργότερα θύτες. 6 στα 10 θύματα που έχουν δεχτεί βία. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, ειδικά στη σωματική βία. 6 στα 10 θύματα γίνονται θύτες. Ακριβώς. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, προφανώς. Πρώτος λόγος είναι, για παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το ότι κάτι στο οποίο το έχω ζήσει από την πλευρά του ηττημένου, προσπαθώ πλέον αργότερα στην ενήλικη ζωή μου να το ζήσω από την πλευρά του νικητή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια, μια προσπάθεια αυτοθεραπείας δικής μου κάποια χρόνια αργότερα με κάποια άλλα θύματα, κάποια άλλα λαθώα θύματα βεβαίως, που ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συνεχίζουμε ένα κύκλο βίας από γενιά σε γενιά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, λέει εδώ ένας ακροατής, κατά τον κύριο Παπανικολάου, όλα αυτά δεν έχουν σχέση του ατόμου με τις προσλαμβάνωσες κοινωνίας που είναι πια μια εξαιρετικά βίαιη κοινωνία? Φυσικά, βεβαίως. Η κοινωνία μας είναι εξαιρετικά βίαιη, οι προσλαμβάνωσες είναι βίαιες. Αν θέλετε, η βία είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη από την παιδική ηλικία, υπάρχει ήδη από τα διάφορα παιχνίδια τα οποία ούτως ή άλλως βρίσκονται στους υπολογιστές και παίζονται από παιδιά πολλές φορές μικρότερα και των 3 ετών. Η βία ακριβώς είναι μια κατάσταση που υπάρχει και ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό το ότι όταν μιλούμε για παιχνίδια, υπολογιστές, τηλεόραση, μιλούμε για μια βία η οποία κάποιος τη βλέπει, απλά δεν τη βιώνει. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή τα αποτελέσματα αυτής της βίας. Απλά μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο εκδηλώνουν βία συμπεριφορά, χτυπούν, απλά δεν φαίνεται το πόσο πονάει το θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από να συνηθίζει ένα παιδί πολύ πολύ μικρή ηλικία στη βία και αν το θέλετε διαφορετικά να περνάει σιγά σιγά στη συμπεριφορά του και να εκδηλώνεται αργότερα όταν φυσικά προϋπάρχει μια κατάσταση παθολογική μέσα του να εκδηλώνεται με ακραίες μορφές βίας. Ίσως αγκιαστεί και το λέω το ίσως γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τα δεδομένα, ναι. Δεδομένα ακριβώς αγκιαστεί που παρακολουθήσαμε δυστυχώς το τελευταίο διήμερο στο νησί μας. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση, κύριε Παπανικολάου, νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα μας λέτε. Αν αντιλαμβάνω σωστά, το μήνυμα είναι πιο να μιλάνε για τις καταστάσεις αυτής ενδοοικογενειακής βίας ή της βίας στο περίγυρο, να μιλάει ο κόσμος. Το μήνυμα είναι να βρίσκουμε άτομα τα οποία εμπιστευόμαστε και να μιλάμε και πάνω απ' όλα, ξέρετε, σε κάθε περιστατικό σωματικής και όχι μόνο σωματικής βίας υπάρχουν και παρατηρητές πολλές φορές. Υπάρχουν κλειστά στόματα. Αν το θύμα είναι μια φορά δύσκολο να μιλήσει, νομίζω ότι για τον παρατηρητή δεν είναι και τόσο δύσκολο να μιλήσει. Ο παρατηρητής δηλαδή με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει είτε να πλησιάσει το θύμα και να το ευαισθητοποιήσει, ούτως ώστε να μπορέσει να κινητοποιηθεί για να φύγει από αυτή τη δύσκολη, θα λέγαμε, κατάσταση, είτε πολύ απλά να καταγγείλει το γεγονός στις αρχές, να καταγγείλει το γεγονός στην πρόνοια, να καταγγείλει το γεγονός κάπου, να μιλήσει, να έχουμε ανοιχτά στόματα. Νομίζω ότι τα ανοιχτά στόματα είναι και το μεγάλο αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Και θέλω να κλείσουμε με κάτι που δεν είναι εύκολο και μπορεί να σας ευνηδιάσει, αλλά υπάρχει κάποιος, όχι χρυσός κανόνας, χρηστικός κανόνας, αν τα αίματα ανάψουν, φτάσουν στο πικ, υπάρχει τρόπος, θα μου πείτε άμα φτάσουν στο πικ, ποιος το σκέφτεται τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων, υπάρχει τρόπος είτε από την πλευρά του θήτη, αλλά πέστε ότι αυτός είναι ανεξάρτητος, είτε από την πλευρά του θύματος, όχι να το καλμα, να ρίξει την ένταση, να μην φτάνουμε σε γεγονότα, σε φωνικά, υπάρχει ή όχι? Κοιτάξτε, χρυσός κανόνας δεν υπάρχει. Γιατί κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική. Σωστά. Θα έλεγα ωστόσο το να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται εκτός εαυτού, το να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε την κατάσταση εκείνη τη χρονική στιγμή, το να προσπαθήσουμε να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά,
νομίζω ότι είναι ένας χρυσός κανόνας που πρέπει να ακολουθηθεί. Σαφέστατα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουμε άπραγοι, ότι πρέπει να παραμείνουμε δηλαδή παθητικοί απέναντι σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι αφού περάσει αυτή η δύσκολη κατάσταση, ίσως κάποιος θα πρέπει να μιλήσει σε κάποιο άτομο που λέγαμε προηγουμένως που εμπιστεύεται, ίσως θα πρέπει να αποτανθεί σε κάποιο από τις πολλές πλέον. Ευτυχώς, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα δεδομένο και καλό δεδομένο της κρίσης, τηλεφωνικές γραμμές SOS που υπάρχουν, όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες της ψυχικής υγείας που μπορούν να διαχειριστούν αρκετά καλά ή να συμβουλέψουν αρκετά καλά για μια κατάσταση. Και πάνω απ' όλα να βρούμε ένα μέρος για φιλοξενία όταν η κατάσταση φυσικά έχει φτάσει στο αποχώρητο και να προετοιμαστούμε για αναχώρηση πάντα μαζί με τα παιδιά όταν η βία είναι συστηματική πλέον, παίρνοντας ίσως τα απαραίτητα έγγραφα, χρήματα και ρούχα για παράδειγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί δεν είναι υπό εύκολες συνθήκες η καταγραφή ενός κοινωνικού στάτους που πληγώνει. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, κύριε Παπα-Νικολάου, για λέτε στη θέση, το έχω δεχτεί από πολύ κόσμο αυτό χθες, για λέτε στη θέση όλων εμάς των ζευγαριών που κάνουμε αμάν να αποκτήσουμε ένα παιδί και δεν το έχουμε αποκτήσει, να ακούμε αυτές τις ειδήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό πραγματικά και ξέρετε, πραγματικά ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Είχαμε την παθολογία, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να καταλάβει. Ότι πραγματικά τους έχει δώσει απλόχερα η ζωή ο Θεός ή οπουδήποτε κάποιος πιστεύει, αν θέλετε.